και τις αναμνήσεις όταν στην επαγγελματική μου ζωή που κατέβαινα αρπακτικά Ιερά Πέτρα. Πώς είστε, είστε καλά? Πάντα ήμουνα καλά και ευτυχώς παρά τα 80 μου αισθάνομαι ακόμα θαλερός. Λοιπόν, είστε από τους ανθρώπους που ανελιπώς παρακολούθησε τη δίκη της Χρυσής Αυγής 5+ χρόνια τώρα, 5,5 χρόνια πόσο κράτησε αυτή η δίκη. Έτσι την παρακολουθήσατε από πολύ πολύ κοντά. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε καταρχήν να νιώθετε δικαιωμένος, αν νιώθετε ότι είχε αν η κατάληξη ήταν αυτή που περιμένατε. Ακούτε, βασικός μας στόχος ήταν να βγει εγκληματική οργάνωση. Αυτός ήταν το κύριο μέλημα της υπεράσπισης, της πολιτικής αγωγής και εμάς των συμπαραστατών τους που μπορέσαμε για να βγει μια σωστή απόφαση για το την εγκληματική οργάνωση. Οι επιμέρους καταλογισμός ποινών κλπ. Αυτά είναι για μας, είναι σε δεύτερη μοίρα. Η βασική ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, ήταν η φασιστική εγκληματική οργάνωση. Αυτό και μόνο μας, δηλαδή, ο στόχος μας πέτυχε. Ο στόχος μας πέτυχε. Και πιστεύω ότι και όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και διεθνώς χειροκρότησαν αυτή την απόφαση. Και πιστεύω να είναι το ξεκίνημα για μια ευρωπαϊκή αφύπνιση, γιατί ο φασισμός, ο νεοφιλελευθερισμός και τα από το κάτω που είναι ο φασισμός και η άγρια καταστολή και των δικαιωμάτων των εργατών, των ανθρώπων, θα ξεκινήσει. Πιστεύω από εδώ να ξεκινήσει αυτή η αντίδραση σε αυτό το τυφαία μέρα που ξημερώνει από εδώ και πέρα. Το γεγονός ότι 20.000 και κόσμος, γιατί τα στοιχεία είναι από την αστυνομία, κατέβηκε στους δρόμους και απέτησε να τιμωρηθούν αυτοί οι εγκληματίες, ήταν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κύριε Λεωνίδα, πιστεύετε? Βεβαίως, γιατί ήταν. Το βλέπω παρακολουθώντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το γύρω μου κόσμο, πολλές φορές απογοητεύομαι. Ήταν μια ελπίδα και για μένα αυτό, ότι κατέβηκε 20.000 κόσμο στο δρόμο. Λέμε τώρα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα επίσημα, που συνήθως είναι έτσι φιδωλά. Ναι. Ακούτε, δεν ήταν μόνο ο κόσμος που ήταν, ήταν τουλάχιστον 30.000, εγώ θα πω 30.000 πλάς. Αυτό που πέρασα μέσα από όλη την, εκεί πέρα πέρασα όλο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το σημείο που με ενθουσίασε ήταν ότι το 50-60% ήταν νέοι, νέα παιδιά, 25 και κάτω. Αυτό με ενθουσίασε ιδιαίτερα, όχι εμείς οι σκουριασμένοι, η παλιά γενιά. Ήταν νέοι άνθρωποι που αφυπνίστηκαν από τους κατηγορούν, τους ενοχοποιούν τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η σιωπή καμιά φορά κρύβει πολλά μηνύματα. Και όποιος, κατά πώς τον βολεύει τον καθένα, τα μεταφράζει. Τα ερμηνεύει όπως θέλει, κατά το όπως το συμφέρει. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Μήνυμα αισιοδοξίας λοιπόν, ότι αυτές οι 30.000 κόσμου που κατέβηκαν στους δρόμους και απέτησαν την παραδειγματική τιμωρία αυτών των ανθρώπων είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα ελπίδας που φεύγει από την Ελλάδα, έτσι, και έχει αποδέκτες όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μαύρα σημάδια. Ακριβώς. Οπότε είναι ένα θετικό μήνυμα, λέτε, σε αυτή τη λέλαπα που ζούμε και που έρχονται τα χειρότερα, λένε, και τα βλέπουμε κι εμείς, τα πιάνουμε αυτά τα σημάδια, έτσι, τώρα με τις τράπεζες, με τον κόσμο που θα χάνει τα σπίτια του, με πολλά και διάφορα που θα συμβούν. Κύριε Λεωνίδα, θέλω να το συνδέσουμε λίγο με την αυριανή επέτειο. Έχετε και μνήμες, φαντάζομαι, έτσι, δεν ξέρω τι μπορούμε να καταθέσουμε από το 40 και μετά. Ναι, έχω μνήμες δυστυχώς, γιατί πάμε να σας ακούσουμε με προσοχή. Ναι, γιατί
όταν το 1940, γεννήθηκα το 1940 τον Ιούλιο, ήμουνα 8-9 μηνών όταν έπεσαν οι Γερμανοί με Αλεξή το Τάκη στα χωριά μας, στα Χανιά, έξω από τα Χανιά, τα Χανιά είμαι βέβαια. Λοιπόν, η μητέρα μου πήγε σε μια σπηλιά στο βουνό και με κρύψε ένα μήνα και όλο το χωριό μας πήγε στο βουνό πάνω και κρύφθηκε από τους Γερμανούς. Αργότερα εμπεδόθηκε η κατοχή τη Γερμανική και η Ιταλή. Ήταν μαζί και οι Ιταλοί, είχαν έρθει και οι Ιταλοί στα χωριά μας. Εκεί πέρα και ζούσαν, υποκατοχή είμαστε. Και τους θυμάμαι και τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Θυμάμαι τα χθες. Έχετε εικόνες δηλαδή από αυτή την. Βεβαίως έχω εικόνες. Και κακές εικόνες, γιατί έβλεπα εκεί τα εγκλήματα που κάνανε οι κατακτητές, που εκτελούσαν και κάνανε και δείχνανε χωριανούς μας πράγματα. Ένα γύρο μνημεία γεμάτα νεκροταφεία πεσόντων και λοιπά και λοιπά γύρω από τα χωριά μας εκεί. Οπότε έχω φοβερές μνήμες του φασισμού δηλαδή. Και πιστεύω ότι η αυριανή επέτειος ήταν το πρώτο μήνυμα αντίστασης στην Ευρώπη. Γιατί μετά την κατάλυση της Δυτικής Ευρώπης από τα γερμανικά στρατεύματα, η μόνη περιοχή που αντέστη και στεναρά μάλιστα ήταν εδώ στην Αλβανία, που νικήσαμε τον Μουσολίνη και τα παιδιά του. Και σχεδόν τους πετάξαμε στη θάλασσα. Ήταν το πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας. Μάλιστα. Η Κρήτη έδωσε τότε ένα πολύ ισχυρό χαστούκι στα στρατεύματα κατοχής. Και όχι μόνο, με την αντίσταση, ήταν φοβερή αντίσταση. Αν σας πω, τα θυμάμαι ακόμα, το ΕΑΜΕΛΑΣ θυμάμαι. Ήταν το 90, παραπάνω από το 90% της Κρήτης ήταν στρατευμένο στο ΕΑΜΕΛΑΣ και αντιστεκότανε. Δηλαδή ο αγώνας που δόθηκε και επί κατοχής ήταν ανεπανάληπτος. Σας πληροφορώ ότι η δεύτερη εβδομάδα της που έπεσε η Κρήτη στους Γερμανούς, αναπτυχθήκανε ανταρτικές ομάδες. Αντίσταση ξεκίνησε σε 10-15 μέρες, στην Κρήτη ξεκίνησε σε 10-15 μέρες, το πρώτο μέρος στην Ελλάδα, γιατί και σε άλλα μέρη αναπτύχθηκε αντίσταση εναντίον των κατακτητών, αλλά στην Κρήτη ήταν σε 10 μέρες, αν διαβάσετε ιστορικά ντοκουμέντα. Ανακλαστικά δηλαδή, έτσι, αντιφασιστικά, άμεσα έτσι δεν ξέρω τι άλλο έτσι χαρακτηριστικό που μπορείτε να καταθέσετε από αυτή την περίοδο με αφορμή την αυριανή επέτειο, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι που λέμε. Από τη γερμανική κατοχή και τι υπέφερε ο κόσμος. Έχω πολλά να θυμηθώ. Θυμάμαι αξέχαστα που δίπλα στο σπίτι μας ήταν ένας γερμανικός λόχος και ήταν οι Γερμανοί όλη μέρα εκεί στα πόδια μας. Βέβαια οι Γερμανοί ήταν, μπορεί να ήταν βάρβαροι, αλλά δεν κάνανε ασχημίες, δηλαδή σε κορίτσια, σε γυναίκες. Αντίθετα οι Ιταλοί ήταν λίγο τσαπατσούλιδες και κάνανε διάφορα, πειράζανε τις κοπέλες κλπ. Θυμάμαι λοιπόν ότι το Φλεβάρι του 1945, ξέρετε, η Κρήτη ελευθερώθηκε το 1945, τον Μάιο μήνα έφυγαν οι τελευταίοι Γερμανοί. Τον Φλεβάρι λοιπόν του 1945, θυμάμαι σαν χθες, έφυγε όλος ο λόχος δίπλα από το σπίτι μας και πήγε πάνω να πολεμήσει στα Κεραμιά. Έγινε η μάχη της Παναγιάς, τριήμερη μάχη μεταξύ Γερμανών και του Ελλάς. Ο οποίος πολέμησε στεναρά εκεί πέρα και δεν μπόρεσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν τα ορεινά εκεί έξω από τα Χανιά, 15 χιλιόμετρα, 10-15 χιλιόμετρα. Θυμάμαι λοιπόν που ένας Γερμανός που ήταν ένας Αυστριακός μάλλον, που είχαμε, με είχε σαν παιδάκι και με έπαιζε και εμπαστώσει, μου φερνόταν καλά ο άνθρωπος, είχε και αυτός παιδάκια κλπ. Θυμάμαι λοιπόν όταν φύγαν όλοι, μετά το τρίμερο που γύρισαν, εγώ έψαξα να βρω τον φίλο μου τον Φρίτς, τον Αυστριακό, να τον βρω μέσα στους Γερμανούς που γύρισαν. Και ρωτούσα, και σε μια στιγμή ένας άλλος Γερμαναράς μου λέει έτσι πολύ άγρια, καπούτ.
Δηλαδή σκοτώθηκε πράγματι, ο καημένος είχε σκοτωθεί. Τότε το θυμάμαι και τον λυπήθηκα. Υπήρχε δηλαδή και ανθρωπιά από τους κατακτητές. Βεβαίως. Και μάλιστα μπορώ να σου πω και ένα άλλο περιστατικό που μου το οδηγήθηκε ο πατέρας μου. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ανάπηρος του Βυζανίου, από το Βυζάνι, στην βορειοτική του Βυζανίου, δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει στα βουνά να φύγει και κάθισε στο σπίτι απ' έξω στην αυλή. Κάθισε στην αυλή. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί και κάνανε το πογκρόμ, όποιον βρίσκανε άνδρα, τον μαζεύανε σε ένα καμιόνι και τους πήγαιναν για εκτέλεση, ο πατέρας μου δεν μπορούσε να προπατήσει, έκανε κάτι έξυπνο. Κάθισε έξω στην καρέκλα, έβαλε σε μια άλλη καρέκλα τα πόδια του και σήκωσε τα πανταλόνια του να φαίνουν τα ξυλοπόδαρα. Όρμησαν οι Γερμανοί, δύο Γερμανοί να τον σηκώσουν, να τον πετάξουν στο καμιόνι, αλλά ο αξιωματικός που ήταν επικεφαλής το σταμάτησε και μιλούσε σπαστά αρχαία ελληνικά ο Γερμανός και ρώτησε τον πατέρα μου από τι, και του όταν του είπε ο πατέρας μου έτσι και έτσι από το πόλεμο με τους Τούρκους, όχι μόνο δεν τον πείραξε, αλλά έβαλε και ένα σκοπό να τον φυλάει μέχρι να περάσει το πογκρό. Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ο γερμανικός λαός όλος, ή ο αυστριακός ή ο ιταλικός, δεν ήταν φασίστες όλοι τους. Ήτανε, δυστυχώς ήταν μια μερίδα η οποία κατάφερε δια της βίας και δια των όπλων να επιβληθεί στον υπόλοιπο λαό. Μάλιστα. Υπήρχαν λοιπόν και αυτοί και ανθρώπινες στιγμές αυτής της ιστορίας. Και τις έχω ζήσει και μου τις έχουν πει και ο πατέρας μου όλοι που βιώσανε πιο σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα. Κύριε Λεωνίδα, να έρθουμε στο σήμερα. Και πάμε σε αυτά τα 5,5 χρόνια τώρα που ζήσατε μέσα στα δικαστήρια. Τι ήταν αυτό που σας έκανε έτσι? Πρωτού να πάμε εκεί πέρα να σας πω. Επίσης, δυστυχώς έχω κακές εμπειρίες από την δολοφονία Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήμουν τότε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς έπεσε κάτω και εγώ τον σήκωσα, και την ώρα που τον σήκωνα με χτύπησαν και εμένα οι τραγούδι. Είχα αυτή την κακιά εμπειρία που με βαραίνει ακόμα μου έχει είναι καθισμένη πάνω στην καρδιά μου. Και τον λυπάμαι τον άνθρωπο και τον κλαίω ακόμα, τον κλαίω παρόλο που έχουν περάσει 57 χρόνια. Αυτό που τράβηξα τότε μου έμεινε, γιατί όταν κατέβηκα να καταθέσω σαν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη Λαμπράκη, όταν λοιπόν πήγα στο δικαστήριο και κατέθετα, έφυγα το βράδυ, το δικαστήριο τότε λειτουργούσε και τα απογεύματα, και έφυγα 10:30, 11 παρά έφυγα από το δικαστήριο. Όταν λοιπόν έβγαινα έξω, είχαν μαζευτεί οι τραμπούκοι, δηλαδή συγγενείς και λοιπά, το σκυλολόι των τραμπούκων, είχαν μαζευτεί στο δικαστήριο και με πρόγγισαν και με έβριζαν και με παρολίγο, δηλαδή να με χτυπούσαν κιόλα. Επειδή αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η εμπειρία μου αυτή με πλήχωσε, γι' αυτό πήγαινα στη δίκη κάθε μέρα. Να δώσω κουράγιο σε αυτούς τους μάρτυρες κατηγορίας, στους δικηγόρους, στην οικογένεια του Παύλου Φίσα, να βλέπουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Είναι κι άλλος κόσμος που τους συμπαρίσταται. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν έφυγα από καμιά μέρα της δίκης. Η δολοφονία Λαμπράκη λοιπόν ήταν αυτή που... η εμπειρία της δολοφονίας και όλα τα παρόμοια. Έγινε μπροστά στα μάτια σας και αυτό ήταν που σας όθησε να είστε εκεί καθημερινά στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τώρα να πάμε σε αυτή τη δίκη την περιβόητη. Είπαμε για το αποτέλεσμα, ότι στέλνει πολλά μηνύματα. Έτσι, καλά, να μην πάμε στη ότι ψάχνουμε το λαγό και τον παπά και όλα αυτά. Αυτά τώρα είναι για τους δημοσιογράφους να κάνουν να μην πάμε σε αυτό. Πάμε σε ουσιαστικά ζητήματα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Τι είναι αυτό που θα μείνει στη μνήμη σας από αυτή τη δίκη, κύριε Κουρδάκη? Αυτό που θα μου μείνει είναι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής. Μάλιστα. 15 δικηγόροι, νέα παιδιά, οι οποίοι
αφιέρωσαν 5,5 χρόνια με σκληρή δουλειά. Τους έβλεπα κάθε μέρα, συζητούσαμε. Mm-hmm. Ξενυχτούσαν να βρουν ντοκουμέντα, να βρουν βίντεο, να βρουν τηλέφωνα, πράγματα, ομιλίες καταγεγραμμένες, τις οποίες η αστυνομία κοίταζε να τις παραμερίσει. Και οι άνθρωποι τα ψάξανε και τα βρήκαν όλα. Και είπαν όλα αυτά τα ντοκουμέντα, τα παρουσιάσαν στο δικαστήριο. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν και πολύ να γίνει η ακροαματική διαδικασία. Mm-hmm. Μόνο από τα ντοκουμέντα αυτά, τα βίντεο, οι συνομιλίες μεταξύ των τραμπούκων αυτών των φασιστών, αυτά ήταν υπεραρκετά για να χαρακτηριστεί η οργάνωση φασιστική. Αυτό μου έκανε εντύπωση, η αυτοθυσία και των δικηγόρων. Και το πάθος δηλαδή των δικηγόρων, του κυρίου Παπαδάκη, έτσι, του κυρίου Καμπαγιάννη, της κοπέλας. Ναι, είναι ένας ήρωες, για μένα είναι ήρωες που παρατήσανε τα δικηγορικά τους γραφεία και ήταν εκεί πέρα κάθε μέρα, παρατήσανε την εξέλιξη του επαγγέλματός τους και γίνανε αγωνιστές. Επίσης αυτό που θέλω να πω, ότι ήταν η συμπαράσταση που δώσαμε στην αρχή λίγη, όταν ήταν η δίκη στον Κορυδαλό πηγαίναμε λίγοι, αλλά αργότερα βέβαια όταν πήγε η δίκη στο εφετείο τότε άρχισε να πλησιάνει ο κόσμος. Ξέρετε πόση κουράγιο δίναμε στους μάρτυρες, στους όλους αυτούς, και οι δικηγόροι και οι δικηγόροι μου λέγανε, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε που μας συμπαραστάθηκε εξ αρχής και λοιπά. Θα σας πω μόνο ένα στιγμιότυπο. Όταν κατέθεται μάρτυρας κατηγορίας ο Σταύρου ήταν δικηγόρος, νεαρός δικηγόρος, ο οποίος ήταν χρυσαυγίτης και ο οποίος δούλευε εδώ στην Βουλή για τους χρυσαυγίτες, μέσα στην Βουλή, ξέρεις, τον είχαν στείλει εκεί πέρα και δούλευε για αυτούς. Το παιδί στην πορεία κατάλαβε ότι ήταν φασίστες, ότι ήταν εγκληματίες και άλλαξε. Και ήρθε και κατέθεσε μάρτυρας κατηγορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τότε το παιδί αυτό το θυμάμαι, ήταν νέο παιδί, μακάρι να ήταν 30 χρονών. Τον είδα λοιπόν εκεί που τον είχαν στριμώξει, τον είχαν βομβαρδίσει, τον είχαν κατηβρίσει οι συνήγοροι υπεράσπισης. Τον είχαν στριμώξει και μια στιγμή βγαίνει έξω στο διάλειμμα, βγαίνει αναψοκοκκινισμένος, αυτό, του προσφέρω νερό, του προσφέρω καφέ, να τον ασυνέλθει, του χάρηκε ο άνθρωπος. Και σε μια στιγμή τον βλέπω και φεύγει και πάει σε μια γωνιά και αρχίζει να κάνει το σταυρό του. Καταλαβαίνετε ο άνθρωπος τι ζόρι είχε δει μέσα, τι ζόρι είχε δει σαν μάρτυρας κατηγορίας. Και αυτή η συμπαράσταση που κάναμε εμείς και ένας φίλος που είχε έρθει μαζί του, πόσο βοηθήσαμε αυτόν τον κόσμο να σταθεί όρθιος και να μιλήσει. Αυτό ήταν, να μιλήσει ο κόσμος. Άλιστα. Ηθική λοιπόν και ψυχολογική υποστήριξη, κύριε Λεωνίδα, στους μάρτυρες κατηγορίας, στους δικηγόρους, στην οικογένεια Φίσα, στις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους, γιατί δεν ήταν μόνο Φίσας, ήταν και... Ναι, ήταν και ο Λουκουμάν. Στην δίκη αυτή και νιώθετε κάπως δικαιωμένος ότι θα περάσουν μηνύματα, ότι πέρασαν μηνύματα. Πέρασαν, το πιστεύω, νέα γενιά. Δεν πήγε χαμένος ο κόμπος μας. Και φαντάζομαι ότι τώρα μετά από όλα αυτά θα αλλάξει και το πολιτικό σκηνικό όσον αφορά την ακροδεξιά στη χώρα μας, αντιλαμβάνομαι. Οπωσδήποτε θα αλλάξει. Θα συνεισφέρει ως προς αυτό. Βεβαίως, ήδη φαίνονται τα πρώτα σημάδια, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες, οι οικονομικές κλπ. Πώς να σας πω. Δεν βοηθάνε. Όχι μόνο δεν βοηθάνε. Φοβάμαι ότι ο κόσμος με την φτώχεια και τη δυστυχία δύσκολα θα βγει στον δρόμο να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, γιατί υπάρχουν τα μέτρα καταστολής τα οποία τα βλέπετε εντείνονται. Σας λέω μόνο την ημέρα που βγήκε, από την ώρα που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου ότι είναι εγκληματική οργάνωση, να βλέπετε όλη τη λεωφόρο Αλεξάνδρας που 20-30.000, 40.000 κόσμος, δεν ξέρω πώς ήταν, να βλέπετε να κραυγάζει και να κλαίει. Τόσο συγκίνηση προκάλεσε. Και η αστυνομία από πίσω σε δευτερόλεπτα. Ήμουνα πάνω στο γραφείο του Παπαδάκη. Ήμουνα στο γραφείο του Παπαδάκη και βλέπω 4-5 μπουκάλια νερό και πετιώνται. Συγχρόνως με τα μπουκάλια πετιώνται και τα δακρυγόνα. Καταλαβαίνετε πώς
πιστεύω ότι ήταν οργανωμένοι για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Mm-hmm. Τους τρόμαξε. Mm-hmm. Δηλαδή την αστυνομία την τρόμαξε αυτή η συγκέντρωση. Mm-hmm. Δηλαδή τι να σας πω, το Χρυσοχοίδη, τα επιτελεία των αστυνομικών, δεν ξέρω, τα τρόμαξε. Mm-hmm. Και αμέσως τη διέλυσαν. Mm-hmm. Τη διέλυσαν αυτό, ήταν πανηγύρι αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Μάλιστα, τρόμαξε λοιπόν την αστυνομία και έριξε στο ψαχνό και διέλυσε τα πρόσωπα αυτά. Πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο, γιατί είδαμε και το δικαστήριο, την εισαγγελέα Άλνα Λέι, την πρόεδρο του δικαστηρίου Άλνα Λέι, πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο και αυτή η δημοσιοποίηση της διχογνωμίας μεταξύ εισαγγελέας και προέδρου ή την εισήγηση της εισαγγελέας την πρώτη που τους άφηνε ελεύθερους ουσιαστικά. Ακούτε, εξ αρχής βλέπαμε και από τις ερωτήσεις της εισαγγελέως στους μάρτυρες βλέπαμε ότι μεροληπτούσε, πήγαινε να βοηθήσει και τους μάρτυρες υπεράσπιση, πήγαινε να βοηθήσει. Βάσε, βλέπαμε, την ξέραμε εμείς, εξ αρχής ξέραμε ότι η κυρία αυτή είναι αντίθετη. Είναι δηλαδή με το μέρος των Χρυσαυγητών, από τότε το ξέραμε. Και όταν άρχισε να αγορεύει, τι να σας πω, εγώ δεν άντεξα πάνω σε μια ώρα μέσα. Λέω της Μάγδας, της Λίσα, λέω αυτή είναι πληρωμένη, λέω, τις έχουν γραμμένα και τα κάνει ανάγνωση. Και το πιστεύω ακόμα ότι τις τα γράψανε και τα απλώς σαν πολυβόλο επί 6 ώρες έλεγε αυτά που είχε γραμμένα. Χωρίς να παρακάμψει να παρακάμψει κόμμα, ούτε να πιει νερό και να συμπληρώσει προφορικά. Όταν βγάζομαι λόγο για έστω και γραπτό, συμπληρώνουμε κάτι προφορικά. Αυτή δεν σηκώσε το κεφάλι πάνω από το κείμενο και το αγόρευε το συνέχεια. Πολυβόλο, σαν πολυβόλο. Κατάλαβα λοιπόν ότι το γράψανε. Μάλιστα. Η Μάγδα Φίσα έπαιξε έτσι καθοριστικό ρόλο, πιστεύετε? Βεβαίωτατα. Επειδή ήσασταν εκεί και ήσασταν δίπλα στη Μάγδα Φίσα. Βεβαίως, όλος ο κόσμος που ερχόταν, οι μάρτυρες, όλοι την Μάγδα, πώς να σου πω, αγκαλιάζανε. Οι πολιτικοί που ερχόταν την Μάγδα πρώτα, αυτό και έδειξε ότι η Μάγδα και κρατήθηκε στο ύψος της. Δηλαδή, τι να σας πω, με τόσο πόνο που έχασε το μοναχογιό της, απορώ πώς άντεξε αυτό το πόνο και δεν ξέσπασε μέσα στο δικαστήριο να μιλήσει, να κάνει, να φωνάξει μια φορά, δύο φορές, έτσι, μια-δυο λέξεις είπε, αλλά πώς κατάφερνε και συγκρατιόταν ευπρεπέστατα μέσα στο δικαστήριο. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και η παρουσία της. Μάλιστα. Ήσασταν λοιπόν δίπλα στη γυναίκα αυτή που έγινε σύμβολο, έτσι, σε όλο αυτό τον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής, κύριε Λεωνίδα. Έπαιξε και ο Κοριανός σας, με ακούτε, ο Κοριανός σας, ο Ανδρέας ο Μπιλάλης, ήταν ωραιότατος. Ο οποίος δεν φοβήθηκε ο Ανδρέας και ήταν μάρτυρας κατηγορίας για την υπόθεση της Βαθμιάς. Τα είπε ωραιότατα. Τα είπε ο Ανδρέας και συνεισέφερε και αυτός με την κατάθεσή του για την καταδίκη, δηλαδή να φανεί. Και μάλιστα εγώ στεναχωρέθηκα, γιατί την Ιεράπετρα την ήξερα δημοκρατικότατη και βλέπω, λέω, να υπάρχει πυρήνα Χρυσής Αυγής στην Ιεράπετρα, μου φάνηκε παράξενο. Ήταν μεμονωμένα τα περιστατικά. Ναι, ευτυχώς. Ήταν για άνθρωποι ποινικού δικαίου, από ό,τι κατάλαβα, ήταν η επικεφαλής και του πυρήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Ποτέ ξανά φασισμός, το μήνυμα αυτής της αυριανής επετείου, 28 Οκτωβρίου, αύριο. Να μάθει ο κόσμος να αντιστέκεται. Πάντα να αντιστέκεται. Να μην φοβάται βασικά, γιατί ο φόβος είναι αυτός που διαχειρίζεται, νομίζω, και σε κάνει να μην μπορείς να αντισταθείς, να υποκύπτεις. Έτσι, ο φόβος είναι αυτός. Ο φόβος για το αύριο, ο φόβος και η ανασφάλεια για το τι θα γίνει με τα οικονομικά, να μου πάρουν το σπίτι, όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε χωρίς φόβο, με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και αγώνα, εννοείται, πάνω απ' όλα, κύριε Λεωνίδα. Πάντα αγώνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ. Πάντα έτσι γερός, δυναμικός και
τι να πω, υγεία, να έχετε υγεία. Χρόνια έτσι να μπορούμε να μιλάμε και μαζί σας. Και να τη βγάλαμε με τον κορονοϊό, γιατί είναι επιτυχία που είναι στην ηλικία μας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουντουδάκη. Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετισμού στην Ιερά Πέτρα. Σας ακούει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με έναν λεβέντη κριτικό, τον κύριο Λεωνίδα Κουντουδάκη, ο οποίος ήταν, φίλες και φίλοι μας, είπε και για το 40 και μετά, πως στάζησε, είναι από τα Χανιά ο άνθρωπος και 5,5 χρόνια με τη διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής ήταν εκεί ανελιπώς, δίπλα στη Μάγδα Φίσα, δίπλα στους δικηγόρους, τους 11 δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, ελπίζω να τα λέω σωστά αυτά τα δικονομιστικά γιατί δεν τα πω καλά, και έπαιξε ρόλο και εδώ η υπόθεση της Βαϊνιάς, να θυμίσουμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία της δίκης. Λοιπόν, αυτά, συνδέσαμε λίγο το 1940 με το 2020, φίλες και φίλοι, μέσα από τον Λεβέντη Χανιώτη, Λεβέντη Παππού, τον κύριο Λεωνίδα Κουντουδάκη, ο οποίος είχαμε την τιμή και τη χαρά